Σε ρυθμούς γαμαεθνικής κινούνται στο ΝΑΟΤ, με τις προπονήσεις να είναι καθημερινές αλλά και αρκετά σκληρές. Στην παθητική του εμφάνιση στην κατηγορία, η ομάδα του Τυμπακίου θέλει να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του ΑΟΤ μίλησαν για το στόχο αλλά και για το νέο πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρίσκομαι στην ομάδα του Τυμπακίου. Θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα φέτος. Προσπαθούμε να κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο πρωτάθλημα. Ο στόχος μας είναι να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να είμαστε ανταγωνιστικοί και μετά βλέπουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Φέτος που δεν είναι ο κριτικός όμιλος πλέον με λίγες ομάδες από την Αθήνα και θα είναι περισσότερα ταξίδια και περισσότερες ομάδες εκτός Κρήτης, πιστεύω θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έχει ιστορικές ομάδες που θα είναι από την Αθήνα και από τα νησιά και οι κριτικές ομάδες κάνουν δυνατές ομάδες. Οπότε ναι, πιστεύω θα είναι πιο δυνατό από τις προηγούμενες χρονιές. Νιώθω πολύ καλά καινούργια μου ομάδα. Δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα και γυρεύουμε την άνοδο όσο πιο γρήγορα μπορούμε και αν μπορέσουμε και μια καλύτερη βαθμολογική θέση. Να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στόχος μας σε κάθε παιχνίδι είναι 3 πόντοι. Διότι σε ένα τόσο δύσκολο όμιλο με τόσες δυνατές και ιστορικές ομάδες, αν δεν πας για να κερδίσεις κάθε παιχνίδι, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα για να φτάσεις σε ένα σημείο πρέπει να βάλεις πιο ψηλές βάσεις για να φτάσεις πιο εύκολα σε αυτό το σημείο που θες. Σίγουρα δεν θα πάμε για τη σωτηρία, θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται για να βγουν και τα δύο μαζί. Θα είναι πιο δύσκολο, θα είναι πιο σε μεγαλύτερη διάρκεια βασικά, θα κρατήσει περισσότερο και θεωρώ ότι θα υπάρξει και λίγο πιο περισσότερο suspense.